στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύς, ουράνιε, παράκαπε, το πνεύμα της αληθείας, το πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής φωλιγός, εθέ και σκήνος εν ημίν, και καθάρισε σε εμάς, ο πάσης κυρίδος, και σώσον αγαθέτας και χάσε ημών. Αμήν. Καθίστε. Έχουμε στα βιβλία της Αγίας Γραφής και ένα βιβλίο που έχει το όνομα Ψαλμοί του Δαβίδ, που είναι βιβλίο προφητικό και υμνολογικό βιβλίο. Προφητεύει γύρω από το πρόσωπο του Κυρίου, αλλά παράλληλα εκφράζει ο Δαβίδ με ύμνους δόξα στο Τρισάγιο Θεό. Σε ένα από τους ψαλμούς του Δαβίδ αναφέρεται επάνω μόλις αρχίζει ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι είναι θαυμαστό το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού σε όλη τη γη. Επαναλαμβάνω, στο βιβλίο του Δαβίδ, ψαλμί που γράφτηκε 1080 χρόνια πριν γεννηθεί ο Χριστός. Αυτές οι τρεις-τέσσερις λεξούλες ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη αναφέρονται, μιλάνε για το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όχι του Πατέρα Θεού. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι στους προφήτες όλους είχε γίνει αποκάλυψη, φανέρωμα σε όλα όσα αναφέρονται, είπαν οι προφήτες δηλαδή, γύρω από το πρόσωπο του Κυρίου. Κατά ένα τρόπο, οι προφήτες γράφουν προφητείες που θα γίνονταν μετά από την εποχή τους, άλλος 1000, άλλος 2000 χρόνια, άλλος 500. Ξέρετε με τι τρόπο? Έβλεπαν τα γεγονότα με μηδενισμένο το χρόνο. Με μηδενισμένο το χρόνο. Η απόσταση του τώρα που μιλούσε ο προφήτης με το μετά 1000 χρόνια ήταν η παρούσα στιγμή. Η παρούσα στιγμή. Έβλεπαν το γεγονός και το περίγραφαν. Δεν τους γινόταν στο μυαλό απλός φωτισμός, αλλά έβλεπαν διαβιέστατα μπροστά τους, καθαρά, σαν να γίνεται το γεγονός που περιγράφουν ότι θα γίνει μετά από 2000 χρόνια. Δεν υπήρχε καν χρόνος, μόνο μια παρούσα στιγμή.
Ο προφήτης λοιπόν Δαβίδ, που έχει ένα ωραιότατο ψαλμό που περιγράφει πώς θα είναι ο Μεσσίας που θα έρθει και πόση δύναμη θα έχει, που μπροστά του δεν θα μπορεί να σταθεί τίποτα, να αντισταθεί μάλλον. Ο προφήτης λοιπόν Δαβίδ έβλεπε όσα έχει γράψει στους ψαλμούς και έβλεπε το μεγαλείο του προσώπου του Κυρίου και το όνομα του Κυρίου τον έσυ εκ θεμελίων, δηλαδή τον κουνούσε, το έβλεπε δυνατό, το έβλεπε ένδοξο, το έβλεπε γεμάτο μεγαλείο. Γι' αυτό και υπάρχει ένας ψαλμός που αρχίζει «Ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη». Πόσο δηλαδή θαυμαστό, ένδοξο, όχι με τη δόξα την ανθρώπινη, εμείς μιλάμε ανθρώπινη γλώσσα, αλλά με θεϊκό μεγαλείο, είναι το όνομά του σε όλη τη γη. Και ο Ιερός Χρυσόστομος, για να δώσει εξήγηση σε αυτή την ένδοξη μεγαλοπρέπεια του ονόματος του Κυρίου, δίνει παραδείγματα στο ότι είναι ένδοξο το όνομα του Κυρίου. Παραδείγματος χάρη, με το όνομα τούτο, επαναλαμβάνω, του Κυρίου Ιησού Χριστού, που ήταν άγνωστο στον κόσμο στην εποχή του Δαβίδ, αλλά γνωστό στον Δαβίδ, λέει «εν χάρ το ονόματι τούτο», γιατί με το όνομα αυτό του Κυρίου Ιησού Χριστού ο θάνατος καταλύθηκε. Μόνο με το όνομα αυτό ο θάνατος καταργήθηκε. Αφού λέγει ο ίδιος ανέστη η δία δυνάμει εκ νεκρών, αναστήθηκε με τη δική του δύναμη από το θάνατο, από νεκρός που ήταν. Καταλύθηκε ο θάνατος. Και ένας άλλος πατέρας της Εκκλησίας λέει με το όνομα του Κυρίου, με την εμφάνιση του όνομα του Κυρίου, έμαθε, γνώρισε καλά ο θάνατος, γνώρισε τι είναι θάνατος. Ξαναλέω μια φορά, δεν ξέρω αν το κατανοείτε αυτό. Σε όλο το νόημα και το περιεχόμενό του, τι είναι θάνατος, το γνώρισε πάρα πολύ καλά μόνο ο θάνατος. Γιατί? Γιατί του αφαιρέθηκε η εξουσία και δεν είχε καν δύναμη να νεκρώνει τον άνθρωπο. Να νεκρώνει τον άνθρωπο. Θα φέρω στη μνήμη μας, για να καταλάβουμε αυτό που θα πω, αυτό που λέω, θα φέρω στη μνήμη μας τον Άγιο Πολύκαρπο. Και βέβαια και τα εκατομμύρια, των μαρτύρων που
πήγαιναν στο θάνατο σαν να πάνε σε γλέντι. Πήγαιναν στο θάνατο σαν να πάνε σε γλέντι. Γεμάτη χαρά. Όταν έβλεπε, παραδείγματος χάρη λοιπόν, ο Άγιος Πολύκαρπος κάνει το παν ενώ οδηγείται για να βασανιστεί και να καταφαγωθεί από τα θηρία, κάνει το παν για να παρεμποδίσει τους χριστιανούς μήπως μπουν στη μέση και δεν το φάνε τα θηρία. Αφήστε με να με φάνε τα θηρία, μέσα μου αισθάνομαι να με καίει φωτιά, δροσερή φωτιά, και να μου λέει τώρα πίνεις δροσερό νερό, τώρα πίνεις δροσερό νερό, και τώρα λέει, γράφει το βιβλίο του μαρτυρίου του Αγίου Πολυκάρπου, τώρα εγώ αρχίζω να γίνουμε μαθητής του Κυρίου, τώρα που θα με βάλει τα θηρία. Όταν λοιπόν αυτός που σηκώνει τη μαύρη σημαία, ο αιωσφόρος, μαύρη σημαία του θανάτου, έδειξε τη σημαία άλλοτε, λύγιζε τα γόνατα των ανθρώπων, όπως δυστυχώς λυγίζουν και τα δικά μας, και από την τρομάρα πέφτανε και προσκυνάγανε είδωλα. Έδειχνε τη σημαία ο αιωσφόρος στη μαύρη, θάνατος, λυγίζανε. Με την παρουσία του ονόματος του Κυρίου μας, του ονόματος του Κυρίου, γιατί χάρη του ονόματος του Κυρίου θυσιαστήκανε όσοι θυσιαστήκανε. Με την παρουσία λοιπόν του ονόματος του Κυρίου, αυτή η τρομάρα που υπήρχε στις καρδιές των ανθρώπων με την εμφάνιση του θανάτου, μεταβιβάστηκε στην καρδιά του θανάτου. Στην καρδιά του θανάτου έτρεμε ο θάνατος το όνομα του Κυρίου και τους μάρτυρες. Συνέβη εντελώς ανάποδο. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Επαναλαμβάνω. Αυτό που σε όλες οι γενναίες είναι φόβητο των ανθρώπων είναι ο θάνατος. Αυτός λοιπόν είχε στήσει κυριαρχία τυραννίας πάνω στη γη και τον έτρεμαν όλοι. Από τη στιγμή που είχε την παρουσία το όνομα του Κυρίου στη γη και ο ίδιος ο Κύριος μας, τότε συνέβη το αντίστροφο. Ψυχές που έπρεπε να φοβούν το θάνατο δεν το φοβόντουσαν, και αυτές οι ψυχές ήσαν και είναι μέχρι σήμερα όσοι έχουν μαρτυρική ψυχή, μαρτυρική ψυχή που αντλούν δύναμη από τον ουρανό. Άρα και λέμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού πορεύθηκαν στα βάσανα, στα ποικιλώνυμα βάσανα, στα περίγραπτα βάσανα, προς τον σωματικό θάνατο εκατομμύρια μαρτύρων, αλλά γλεντώντας, γλεντώντας και υμνολογώντας το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και πήγε να λέει σαν να πορεύονταν αγκαλιά για μια ζωή που δεν τελειώνει ποτέ, όπως και είναι. Μια αγκαλιά, μια ζωή. Δεν υπάρχει. Ο μάρτυρας, που πιστεύετε πως οποιοςδήποτε κι αν είναι, δεν ζει αυτό με τα θάνατο που λες εσύ. Το ζει από τώρα. Από τώρα ξεκινάει αυτή η ζωή. Π.χ. μια και το είπε ο αδελφός, χρέος δικό μας είναι, επειδή
είναι φόβητρο οποιοδήποτε κακό. Μας φοβίζει. Να βάζουμε τα γόνατα κάτω και να λέμε, Κύριε, δεν μπορώ να ατενίσω και το ελάχιστο κακό επάνω στο σώμα μου. Έλα εσύ, έλα εσύ και μόνο εσύ, γιατί τελειώς δεν γίνεται να τα βγάλω πέρα. Θα με ερημνήσει ο Κύριος, αλλά να είναι έτοιμα, έτοιμα της ψυχής. Να το ζητάει, να το ποθεί, να το επιθυμεί. Δεν γεννιέται ο μάρτυρας σε μια στιγμή. Είναι πορεία ζωής αυτή. Είναι πορεία ζωής. Είναι θέμα μελέτης, είναι θέμα προσευχής, είναι θέμα αγωγής. Μια ζωής αγωγής. Θα πεις τώρα πάνω να μαρτυρήσω. Τελείωσε, δεν έχει αυτό το νόημα. Λοιπόν, με το όνομα λοιπόν του Κυρίου, stop στη δύναμη του θανάτου. Καταλύθηκε ο θάνατος στα πρόσωπα των μαρτύρων και των αληθινών πιστών χριστιανών. Οι δαίμονες που είναι και κυκλοφορούν δέθηκαν. Δέθηκαν. Πλησίασε ένα δαιμονισμένο που ουρλιάζει και πες στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού να δεις τι θα συμβεί μπροστά σου. Έχει τέτοια δύναμη που ακινητοποιείται ο δαίμονας. Π.χ. συναντάει ο Κύριός μας δαιμονισμένο που είχε λεγεώνα άπειρα μέσα του. Τι ήλθες Ιησού Ναζαρινέ, προ καιρού βασανίσαι ημάς. Γιατί ήρθες να μας βασανίσεις, Ιησού, το όνομα του Κυρίου. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με. Προ καιρού, πριν της ώρας, να μας βασανίσεις. Μόνο με τη θέα, μόνο με το άκουσμα του ονόματος του Κυρίου Ιησού Χριστού, τα δαιμόνια ακινητοποιούνται, δένονται. Δένονται. Δεν ενοχλούν τον άνθρωπο. Δέθηκαν λοιπόν τα δαιμόνια, έχασαν τη δύναμή τους με το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τρίτον, ο ουρανός ανοίχθηκε. Ανοίχθηκε. Όλοι γνωρίζουμε ότι κατέβηκε ο Κύριος και παρέμεινε στη γη. Από τότε που κατέβηκε μέχρι σήμερα ο ουρανός είναι ανοιχτός. Δεν είναι κλειστός. Είναι ανοιχτός ο ουρανός. Και θα γίνω κλέφτης, αλλά μιας ωραίας κλοπής. Δεν ξέρω αν υπάρχει μέχρι σήμερα αυτή η ωραία διαφήμιση για τους Ίκαρους, με ένα αεροπλάνο ωραίο να γράφει και ένα Ίκαρο να οδηγεί το αεροπλάνο και λέει «Η ουρανή είναι δική μας». Η ουρανή είναι δική μας. Η ουρανή είναι δική μας. Το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού άνοιξε τους ουρανούς. Κατέβηκαν κάτω άγγελοι όταν ήρθε ο Κύριος και μαζί με τους ποιμένες ύμνησαν το όνομά του την ημέρα της εορτής, της γεννήσεως. Ημέρα της γεννήσεως. Άνοιξαν οι ουρανοί στο όνομα και μόνο στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τι ήθελε να κάνει ο Κύριος? Να, τι ήθελε να κάνει, θα μας το πει
ένας πρωτοκάτοικος, πρώτος κάτοικος του ουρανού. Πρώτος κάτοικος της Βασιλείας του Θεού. Θα μας το πει αυτός μόνος του. Τι ήρθε να κάνει ο Κύριος εδώ στη γη. Μνης θητή μου Κύριε, το όνομα του Κυρίου, όταν έρθεις εν τη Βασιλεία σου. Το όν μνης θητή μου Κύριε, λέει ο ληστής. Και ακούει, έλα μαζί μου στον παράδεισο. Ανοιχτός ο ουρανός και του λέει, μαζί μου θα είσαι τώρα στον παράδεισο. Με το όνομα του Κυρίου είμαστε στον παράδεισο. Είναι ανοιχτός ο ουρανός. Αν έλα που δεν είναι μόνο ανοιχτός ο ουρανός, δεν είναι μόνο ανοιχτός ο ουρανός, αλλά ο ουρανός είναι μέσα μας, είναι μέσα μας ο ουρανός. Η ουρανή είναι δική μας και είναι μέσα μας. Ιδού έστηκα επί την θύραν και κρούω, στέκω μπροστά στην πόρτα. Ποια πόρτα? Του σπιτιού. Αυτού του οίκου. Αυτού του σπιτιού. Στέκω μπροστά στην πόρτα του σπιτιού σου και χτυπάω. Άνοιξέ μου να μπω μέσα. Και εμείς του λέμε, Κύριε, ελθέτω η βασιλεία σου. Να έρθει μέσα η βασιλεία σου. Βρε αδελφέ, κάτι που δεν θες να το δοκιμάσει ποτέ σου, γιατί κάνεις ερωτηματικά αφού δεν θέλεις? Γίνου καλοθελητής, καλοθελητής, και πες, έλα Κύριε, και ο Κύριος θα είναι μέσα σου, δεν θα είναι έξω. Αλλά να είσαι καλοθελητής, να τον αγαπάς για την αγάπη σου Χριστέ μου και τίποτα άλλο, έλα μέσα και μείνε. Εγώ δεν μπορώ, είμαι ανάξιος για την αγάπη σου. Η ουρανή όχι μόνο είναι ανοιχτή στο όνομα του Κυρίου, αλλά είναι και μέσα μας η ουρανή. Λέμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Δεν γίνεται απλώς χωρητικότητα του ουρανού μέσα μας. Μπορεί να το συλλογιστούμε και το πράγμα. Αλλά γίνεται ο δημιουργός των ουρανών όλων, δεν ξέρω πόσοι ουρανοί είναι, ο δημιουργός των ουρανών όλων, γίνεται κάτοικος εδώ. Αυτός που δεν χωράει σε κανένα ουρανό, έρχεται μένει μέσα. Γι' αυτό και λένε οι πατέρες Εκκλησίας. Δεν υπάρχει δυνατότερη προσευχή από την προσευχή εκείνη που κάνουμε μνημονεύοντας σύνεχος το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν. Είναι εδώ. Μα βλέπεις, προσεύχεσαι και γυρίζεις το μυαλό σου. Εκείνη την ώρα καταλαβαίνει αυτός ότι τον σακατεύεις και προσπαθεί να σε αποσπάσει την προσοχή με διάφορα τεγνάσματα, με σκέψεις, με εικόνες, με φαντάσματα, με το ένα, με το άλλο. Έτσι, την ώρα εκείνη θα στα κάνει όλα. Πότε? Όταν εσύ κάθεσαι, τον ερωτικό τον πειράζει, τον βλέπεις ήρεμο. Γιατί δεν πειράζει ο ερωτικός στον διάβολο, καθόλου. Με το όνομα του Κυρίου λοιπόν, ανοίχτηκαν οι ουρανοί, αλλά και πέρασαν μέσα μας η ουρανή. Μόνο, επαναλαμβάνω, μόνο δοκιμή, όχι το άκουσα, το διάβασα, δεν φτάνει εκείνο το πράγμα. Γέρο Παΐσιο, λέει Καλόγρια, θέλω να αισθάνομαι αγάπη στον Χριστό, αλλά
Δεν το καταλαβαίνω, δεν μπορώ. Κάνε ένα βηματάκι. Ζήτησε την βοήθεια του Θεού. Ένα βηματάκι. Ένα. Για να πει στον Κύριο, Κύριε, τώρα προχωράω βήματα, πραγματικά βήματα, με πείρα, όχι με λόγια, για να σε αγκαλιάσω. Και ο Κύριος θα κάνει πολύ περισσότερο από σένα για να σε αγκαλιάσει. Και τότε θα καταλάβεις την παρουσία του Κυρίου. Και τότε λέει το μικρό βήμα σου σημαίνει ότι είσαι στο χώρο του θαύματος. Που δεν το καταλαβαίνει άλλος ρί. Άρα λοιπόν και οι ουρανοί είναι δικοί μας και οι πόρτες του παραδείσου είναι ορθάνυκτες, αφού πέρασε ο αρχιλιστής στον παράδεισο, που λέγεται ληστής, που ήταν πάνω στο σταυρό. Και λέει ο Ρώσος Ζώσομος, καημένε ληστή, ευλογημένε ληστή, που δεν σταμάτησες να είσαι ληστής και στο σταυρό επάνω. Γιατί στο σταυρό επάνω κατάφερες να ληστέψεις τον παράδεισο. Με καλή σημασία. Λίστεψε ο ληστής στον παράδεισο. Μακάρι και εμείς να γινόμαστε ληστέ της Αγίας Γραφής. Να την κλέβουμε και βάζουμε πολύ μέσα μας. Που είναι και αυτό παράδεισος. Και εκεί παράδεισος είναι. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού κατέβηκε στη γη το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Το Άγιο Πνεύμα ήταν άγνωστο στον κόσμο. Στην Παλαιά Διαθήκη λέει όταν έκανε ο Θεός τη κτήση την άψυχη για να συντηρείται η κτήση Πνεύμα Θεού έπεφερε το επάνω της αβύσσου, λέει, επειδή ήταν ανακατεμένα νερά, γη και δεν φαίνονταν τίποτα, τίποτα δεν φαίνονταν, ήλιος δεν υπήρχε ακόμα, λέει, την έκανε Πνεύμα Θεού, φερόταν γύρω γύρω από την κτήση, γιατί το Άγιο Πνεύμα είναι ο συντηρητής της κτήσεως, ο συντηρητής, συντηρεί την κτήση ολόκληρη. Εδώ λοιπόν, με το όνομα του Κυρίου, όχι απλώς αυτό που ήταν συντηρητής και δεν φαινότανε κατέβηκε, αλλά και αυτούς που το δέχτηκαν τους έκανε απολαγούς που σαν δειλοί οι Άγιοι Απόστολοι, οι δειλοί σαν λαγοί τους έκανε λιοντάρια. Και από ψάρια άφωνα, το ψάρι δεν μιλάει, τους έκανε ρήτορες θεόσοφους. Ο πανσόφους τους αλληλείς αναδείξας. Δεν περνάει από λογική ανθρώπινη. Πώς ένας ψαράς που είναι αγράμματος, φέρτε μου ένα ψαρά αγράμματο, να μπορεί να αντιμετωπίσει όλα τα πνεύματα της οικουμένης. Τέτοιοι ήσαν οι Απόστολοι. Τέτοιοι ήσαν οι Απόστολοι. Αγράμματοι. Δειλοί. Φοβετσιάριδες. Και με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος έγιναν πάνσοφοι, γενναίοι, λιοντάρια. Όλοι γνωρίζουμε ότι κάποια στιγμή του χρόνου ανθρωπίνος κατήλθε το Πνεύμα το Άγιο της Πεντηκοστής και φώτισε τους Αγίους Αποστόλους. Δεν είναι μόνο αυτό ότι πριν κατέβει το Άγιο Πνεύμα η ανθρωπότητα ήταν όλοι βυθισμένοι στο σκοτάδι,
εγμάλωτη πέρα για πέρα η ανθρωπότητα, μες στην κακία και τη συμφορά, όχι όπως είμαστε τώρα σήμερα που κακολογούμε τα κακοσχήματα, αλλά είμαστε μετά Χριστόν βέβαια, είμαστε προ Χριστού, αλλά σε μια τρισχυρότερη κατάσταση, κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιο και βρήκε ένα κόσμο γεμάτο δουλεία. Δηλαδή, υπήρχε τάξη δούλων. Λίγοι ήσαν οι κύριοι, λίγοι ήσαν οι κύριοι. Δεν τολμούσε να ξεμητήσει, να μιλήσει ο δούλος σε καμία περίπτωση. Όχι οι δούλοι, αλλά και τα παιδιά ακόμη σφάζονταν από τους ίδιους γονείς. Σφάζονταν τα παιδιά, όχι οι δούλοι, αλλά και τα παιδιά και οι γυναίκες. Η γυναίκα ήταν υποχρεωμένη να κάθεται μέσα στο δωμάτιό της, να γνέθει, να μαγειρεύει, να κάνει. Λοιπόν, και ήταν δούλοι του Κυρίου. Κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιο, φωτίζει τους Αποστόλους, ακούγεται το κήρυγμα των Αποστόλων στα πέρατα της Οικουμένης. Χτες στην Εκκλησία διαβάστηκε ένα κομμάτι του Αποστόλου Παύλου γεμάτο μεγαλείο. Δεν πάνε να μας πούνε οι ψεύτο, πως τους λένε, παγκοσμιοποιητές, ότι η σώτα γυναίκας, αυτά ήταν τεγνάσματα πανηγύρεως για να ξεγελαστεί η ανθρωπότητα. Για να ξεγελαστεί η ανθρωπότητα. Γράφει ο Απόστολος Παύλος που δεν υπήρχε μέρα από τη στιγμή που γνώρισε τον Κύριο που να μην βασανίστηκε, που να μην πετροβολήθηκε, που να μην κρύωνε γιατί δεν είχε ρούχα να φορέσει το χειμώνα, που να μην φυλακίστηκε. Αυτός λοιπόν που δεν φανταζότανε ποτέ ποιος είναι ο Κύριος που πήγε να καταδιώξει, αυτός ο Απόστολος Παύλος έχει ένα κομμάτι γεμάτο μεγαλείο. Σκύθης, Πέρσης, Άραβας, Έλληνας, Κρήτης, από την Κρήτη, στο μεγαλείο της δόξας του Κυρίου είναι ίση. Ισότητα στο όνομα του Θεού είναι ένα παγκόσμιο αγκάλιασμα του Κυρίου και ισότητα που δεν μπορεί να τη νιώσει κανείς, γιατί είναι ισότητα δόξα του Θεού. Ήμουνα χτες στον Άγιο Ραφαήλ. Θα το πω γιατί μου το πήγε σήμερα το παιδάκι, το εγγονάκι μου. Πήγα να λάβω στα κατήλια. Παππού, γιατί ο Χριστός έχει τα χέρια ανοιχτά, με ρωτάει. Γιατί παιδάκι μου αγαπάει τα παιδάκια και όλο τον κόσμο. Αλλά τα παιδάκια τα αγαπάει πάρα πολύ και θα έρθει κοντά του να αγκαλιάσει. Δεν είναι σε αυτό. Μήπως είπα ψέματα. Όχι. Άφετε τα παιδεία, ερθήν πρόσμε, τον γάρτι ούτωνα στην βασιλεία των ουρανών. Αλλά μήπως και τα παιδιά, όταν έμπαινε στα αεροσόλυμα, τα μικρά παιδιά που ήταν στην αγκαλιά της μάνας εδώ και πήρανε βυζί. Λέει, το λέει ο Δαβίδος, ψαλμούς. Αυτά τα παιδάκια που ήταν στην αγκαλιά, λέει, που όταν έμπαινε με το γάιδαρο στα αεροσόλυμα, που ακούστηκε ως ανάντηση ψήστης, εξ τόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτής ουραίων. Λέει, Κύριε, εσύ έφτιαξες τραγουδάκι που σου είπανε αυτά, που δεν ξέρανε να μιλάνε. Πήρανε γαλατάκι την ώρα εκείνα και σου είπανε, ως ανάντηση ψήστης, είπανε. Το ακούσαν όλοι. Και λέει ο Δαβίδ μέσα, του καταλύσε εχθρόν και εκδικητή. Λέει, αυτό το θαύμα έγινε για να γκρεμίσει κάθε εχθρό του και εκδικητή. Όλοι τα χάσανε. Αυτά τα γεγονότα που λέει η Γραφή, που περνάνε φλού από μέσα μας, δεν μας αγγίζουν καθόλου. Ήταν γεγονότα που κούνησαν τα Ιεροσόλυμα. Λέει, σύστηκαν, λέει, τα Ιεροσόλυμα, λέει η Γραφή. Αλλά ποιος το καταλαβαίνει.
ότι σύστηκαν τα ερωσόλυμα από ποιον, από τον ύμνο ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, που το είπαν τα βρέφη παππού, γιατί τα γεννηχτά, και τον έβαζα να κοιμηθεί σήμερα και μου λέει, παππού, θυμάσαι που ο Χριστός είχε ανοιχτά τα μάτια, που αγαπάει τα παιδάκια. Εν ονόματι Κυρίου, εν ονόματι Κυρίου, μέγα το όνομα του Κυρίου, μέγα το όνομα του Κυρίου. Βάλε τα γονοτάκια σου κάτω, ωραία άνθρωπε. Κάποιος χριστιανός που στην προσευχή του αισθανόταν ενοχλήσεις πολλές από τους φυρασμούς και με το λογισμό και με τη φαντασία και με όλα, παίρνει τηλέφωνο τον πνευματικό του. Θα την αφήσω την προσευχή αυτή, Κύριε σου Χριστέ ελεησόν με. Όχι, θα την αφήσω, ενοχλούμε στην προσευχή αυτή. Όχι, όχι, θα την κάνεις την προσευχή αυτή. Γιατί από αυτή την προσευχή ενοχλείται πολύ ο διάβολος. Από το όνομα του Κυρίου και μόνο το όνομα του Κυρίου. Για θυμηθείτε τη Χαναναία γυναίκα, την ιδωλάτρησα που είδε τον Κύριο και πάει και του λέει, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Χαναναία δεν πίστευε στον Χριστό τότε. Το πλησιάζει όμως το παρακαλεί. Εσύ είσαι, του λέει, ιδωλάτρησα, είσαι Χαναναία, τον Ατάλο. Εγώ θέλω να προσφέρω το καλό στα παιδιά μου που είναι οι Εβραίοι, στα αδέρφια μου. Μα Κύριε, σκυλάκι σου είμαι, του λέει, ελέησέ με. Στο όνομα Κύριε, άκουσε ο Κύριος. Και ο Παύλος λέει, από εκεί ξεκίνησα, βάζω τα γόνατά μου κάτω. Αυτό συμβαίνει στην προσευχή. Βάζουμε τα γόνατα κάτω μπροστά στο θρόνο του Θεού. Και ο μεγαλείο υπάρχει ανώτερο από εκείνο. Να βάζεις τα γόνατα σου κάτω και να ζεις το μεγαλείο του Κυρίου μπροστά σου. Πότε είδαν οι Απόστολοι τη μεταμόρφωση? Εν ώρα προσευχής την είδαν. Την ώρα αυτή γίνεται η αλλαγή μες στον άνθρωπο. Την ώρα αυτή έρχεται το ρεύμα από τον ουρανό και μπαίνει μέσα σου. Πότε άλλοτε το μεγαλείο του ονόματος του Κυρίου είναι μεγαλείο ψυχής? Την ώρα της προσευχής. Άρα προσευχής ώρα είναι όλη μέρα και όλη νύχτα. Κύριε, επτάκης της ημέρας είναι σάσε, λέει ο Δαβίδ. 7 φορές την ημέρα εγώ σε δοξολογάω. Άμα ξέραμε ότι το μοναδικό έργο που υπάρχει και θα υπάρχει και δεν θα σβήσει ποτέ είναι η προσευχή, θα λυγίζαμε τα γόνατα, θα υψώναμε τα χέρια ψηλά και θα λέγαμε Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Γίναμε λοιπόν από δούλοι ελεύθεροι, από εχθροί του Θεού, γίναμε παιδιά του Θεού, από ξένοι, από κάθε καλό, γίναμε κληρονόμοι της βασιλείας του. Κληρονόμοι, λέει, κληρονόμοι σε περιουσία. Του άφησε ο πατέρας του, λέει, περιουσία που του άφησε, λέει. Ο πατέρας εκεί πάνω, τι περιουσία έχει που δεν σβήνει ποτέ? Ποτέ. Εκεί δεν είναι χαρτιά που γράφεις και τα ξεγράφεις, ή χαρτιά που για μια στιγμή έχουν κύρος και τα βλέπεις να έχουν παραποιηθεί τα χαρτιά εκείνα, να έχουν παραποιηθεί τα χαρτιά εκείνα. Και το πιο σπουδαίο, οι άνθρωποι, μας φαίνεται παράξενο και όμως είναι αληθινό, έγιναν άγγελοι. Οι άνθρωποι έγιναν άγγελοι. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος με φτερούγες στην πλάτη. Με φτερούγες. Γιατί έγινε άγγελος. Άνθρωπος ήταν και έγινε άγγελος. Το πως έγινε? Με το έργο που είπαμε προηγουμένως. Με το έργο της προσευχής. Με το έργο της προσευχής. Και ποιον δεν μπορείς να βοηθήσεις? Ποιον δεν μπορείς να βοηθήσεις? Τους πάντες. Τους πάντες. Έγινε λοιπόν ο πρόδρομος και για τον Ηλία λέμε τον προφήτη, ο ένσαρκος άγγελος των προφητών ικρυπής, και αυτός άγγελος και μόνο αυτοί στρατιές ανθρώπων που
έζησαν κάτω από το θέλημα του Κυρίου, κάτω από το θέλημα του Κυρίου, έγιναν άγγελοι. Και ρωτάει ο Ιερός Χρυσόστομος, τι λέω εγώ, μόνο αυτά έγιναν στο όραμα του Κυρίου, μόνο αυτά. Θεός, άνθρωπος γέγονε. Ο Θεός έγινε άνθρωπος. Και ανάποδα, και ο άνθρωπος γέγονε Θεός. Κατεβαίνει ο Κύριος κάτω, ο Κύριος, το όνομα Κύριος, φοράει το ανθρώπινο σώμα, που είναι λέει πρόσλημα, όταν ακούμε πρόσλημα στην Εκκλησία, σημαίνει σώμα ανθρώπινο, καθαρό, ολοκάθαρο, το φόρεσε και το εθέωσε, το έκανε Θεό. Λοιπόν, δεν έκανε μόνο ένα ανθρώπινο σώμα, όλων εκείνων που τον λατρεύουν και τον αγαπούν και προσεύχονται στο όνομά του, όλων εκείνων το σώμα θεώνεται, θεώνεται, αφού είμαστε συνεργάτες του Κυρίου μας, αδερφοί του Κυρίου μας, παιδιά του Θεού είμαστε. Ο ουρανός δέχθηκε τη φύση, την ανθρώπινη ψηλά, το σώμα μας δηλαδή, το ανθρώπινο, το πήρε και το ανέβασε ψηλά και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Αυτό που κάθισε στα δεξιά του Πατέρα, την ημέρα αναλήψεως, δεν ήταν ο Θεός Χριστός, αλλά το ανθρώπινο σώμα που πήρε ο Κύριος μας, το ανέβασε ψηλά, το θέωσε το δεξιά στα δεξιά του Πατέρα. Που σημαίνει αυτή η δόξα θα ακολουθήσει όλους εκείνους που τον λατρεύουν και τον αγαπούν. Και ακόμη κάτι, αν ανέβηκε το ανθρώπινο σώμα ψηλά στον ουρανό, η γη όλη δέχθηκε την παρουσία ενός Θεού μαζί με τα χερουβήμ, με ακολουθία από στρατιές αγγέλων. Μπας και δεν είναι έτσι? Έτσι είναι. Επειδή ο λόγος γίνεται για το όνομα του Κυρίου, θα μνημονεύσω και πάλι τον Απόστολο Παύλο, που αναφέρει ότι το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού είναι εκείνο στο οποίο θα λυγίσουν ουράνια, επίγεια, καταχθόνια. Ουράνια θα λυγίσουν, δεν αντέχουν, φαινομενικά είναι όσα γίνονται πάνω στην πλάτη των πιστών των αδερφών του Κυρίου, δηλαδή είναι, λέει, το γάρ παραφτήκα της θλίψεως δοκίμιον ζωής αιωνία απεργάζεται, λέει, το ξηγώ ότι αυτή τη στιγμή και οποιαδήποτε άλλη στιγμή παραχωρεί ή παραχωρήσει ο Κύριος να δοκιμαστούμε, είναι παραφτήκα, δηλαδή μόριο, όσο και αν διαρκέσει η θλίψη 100 χρόνια π.χ. παραδείγματος χάρη, είναι μόριο στιγμής χρόνου. Μόριο, θα αναφέρω παράδειγμα. Ο Άγιος Ιλουανός, ο Αθωνίτης, προσέξτε το λίγο, ή μάλλον να μην το πω έστω παλιός, ένας ήταν ασθενής, με πολύ επώδυνη αρρώστια, με αφόρητους πόνους, ασήκωτους πόνους, ανυπόφορους, Κύριε, σε παρακαλώ, δεν αντέχω άλλο. Έλα Κύριε. Στέλνει ο Κύριος άγγελο
και του λέει, έλα να σε πάω για ένα δευτερόλεπτο να δεις παράδεισο και κόλαση. Τον πήγε στο παράδεισο, τον πήγε στην κόλαση. Τον άφησε, είπαμε για ένα δευτερόλεπτο. Εκεί τόση ικτρή και φοβερή κατάσταση ήταν που το δευτερόλεπτο ήταν χρόνος απέραστος. Ποτέ θα έρθει, ποτέ θα έρθει, ποτέ θα έρθει, γιατί δεν αντέχω άλλο πια εδώ πέρα. Έρχεται ο άγγελος, λέει, πού ήσουνα, γιατί έκανες τόσες ώρες να έρθεις να με πάρεις. Του φανήκανε ημέρες και ώρες, παραδείγματος χάρη. Λέει, προτιμάς ένα λεπτό, ένα δευτερόλεπτο εδώ ή μια ζωή βάσανο στη γη. Στη γη, βάσανο, περνάει, εδώ δεν περνάει. Στη δόξα του Κυρίου, στο μεγαλείο του Κυρίου, εκεί πια ο χρόνος είναι άχρονος. Ο χρόνος είναι άχρονος. Στη κόλαση ο χρόνος είναι απέραστος. Είναι απέραστος. Θέλω να σταθώ για λίγο εδώ. Μωρέ, δεν έχω μάτια να σας πω, πάρτε τα, να σας τα δώσω, για να καταλάβετε που σας λέω. Αυτά δεν χωράνε εδώ μέσα που λέμε. Εδώ στα μάτια μέσα, ούτε μέσα στο μυαλό. Δεν χωράνε. Αν χωράγανε, θα τα έφερε έτσι με λεπτομέρεια και με ωραίες εικόνες ο Απόστολος Παύλος. Ανέβηκα, λέει, στον τρίτο ουρανό και είδα και άκουσα αυτά που δεν καταλαβαίνετε. Λέει, ούτε στο μυαλό του ανθρώπου, λέει, μπορεί να ανεβούνε, ούτε στην καρδιά του να περάσουνε, ούτε στα αυτιά του να τα ακούσουνε. Επαναλαμβάνω, ο καλός μας ο Κύριος, ο καλός μας ο Κύριος, θα του ζητήσουμε λιγάκι, λιγάκι, πολύ λιγάκι, από την ουράνια ζωή, θα μας το δώσει εδώ στη γη να το δούμε. Θα μας το δώσει, λέγεται μας το δώσει, το μεγαλείο. Δηλαδή, απλά, είμαι νευρικός, π.χ. λέω, το παρακαλάω, Κύριε, να, εγώ δεν μπορώ. Αμέσως εξάπτομαι, όταν μόλις ο άλλος μισή κουβεντούλα, θα δεις μετά από ένα διάστημα χρόνου, όχι μόνο να υπάρχει ο θυμός, αλλά να έρχεται μέσα στο παράδεισος και να ζεις ειρήνη. Θα πω ένα παράδειγμα και πάλι. Κάποια μέρα ήταν δύο άτομα έξω από μια εκκλησία. Βγαίνανε από την εκκλησία και ο ένας γυρίζει, δεν γνωρίζω αν είχε ειρωνία μέσα ή όχι, αλλά λέει στον άλλον, πώς να σε πω, κάνω διασκευή στο γεγονός, πώς να σε πω, λέει, Νίκο, Νικολάκη ή κύριε Νίκο. Και γυρίζει ο άλλος και του λέει, άκου να σου πω, εγώ είμαι βόηδη. Όπως και να με πεις, δεν το καταλαβαίνω. Και να σου πω και τον έκδοτο, του λέει, ένα κουνουπάκι ανέβηκε στο κέρατος ενώ ήταν ένας βοδιού μεγάλο. Κάθισε, 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 κάθισε και βαρέθηκε και γυρίζει και λέει στον βοηδί, δεν μου λες, τόση ώρα κάθισα, δεν κουράστηκες καθόλου εδώ που σου κάθομαι στο κέρατο? Ούτε που ήρθες σε κατάλαβα, ούτε που θα φύγεις σε κατάλαβα. Έτσι γίνεται ο χριστιανός κοντά στον Χριστό. Μπορεί να πέφτουν χειροποβίδες δίπλα, απόβριση ίδια από το ένα, από το άλλο. Λέω, αυτός παραβώθηκε, λέει. Αυτός είναι κορόιδο. Αλλά αυτός ζει το μεγαλείο του. Προτιμάω κορόιδο με τον Χριστό και να ζω το μεγαλείο του, παρά ένα νευρόσφαστο και να είμαι και έξυπνος κοντά στον κόσμο. Κοντά στον κόσμο. Λοιπόν, το όνομα του Κυρίου, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι το όνομα αυτό στο οποίο θα γονατίσουν οι πάντες από Αδάμ
και έβασε μέχρι του τελευταίου ανθρώπου που θα υπάρξει στη γη, αλλά όχι μόνο αυτών που πλάστηκαν σαν άνθρωποι, αλλά και των ουρανίων τάγματων, ολοκλήρου της πτήσεως θα σκύψει το κεφάλι και θα πει «Ως ανάντης υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος». Ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Αμήν. Τώρα αν αντέχετε, θέλω να σας διαβάσω ένα άρθρο, αν γίνεται, θα το διαχωρίσω το βασιλάκι, «Η δύναμη του ονόματος του Κυρίου», θα βάλεις. «Η δύναμη του ονόματος του Κυρίου». Εντάξει. Ναι. Τώρα θέλω, έχω μια εφημεριδούρα εδώ, ένα πολύ, τώρα μικρό είναι, διότι υπάρχει ξέρω τι είναι, να το διαβάσουμε λίγο, λίγο και ίσως μας δοθεί ευκαιρία να διαβάσουμε στα άλλα. Ίσως, ας το αφήσω βασιλάκι το άρθρο το μεγάλο και να το περάσουμε μαζί οι δυο μας, είναι περί της ηλεκτρονικής κάρτας είναι αυτό το πράγμα. Πόσο δεν θα είναι 10 λεπτά. Είναι εκεί. Α κάνουμε προσευχή για να φύγουν άλλοι, το κάνουμε μόνοι μας. 50 λεπτά έχεις μιλήσει. 50 λεπτά έχεις μιλήσει. Ναι, φτάνει αυτό. Για μιλία φτάνει αυτό. 10 λεπτά και ακόμα δεν χαράσει κόσμο. 10 λεπτά και ακόμα. Όχι, δεν είναι 10 λεπτά. Είναι, 10 λεπτά τότε είναι του Φούντα, του Ηρεμία, το γεγονός εκείνο που έγινε στη Γορτινία. Λοιπόν, γίνανε εκλογές και προστήθηκαν οι επίσκοποι μας να πάνε να ορκίσουν τους κατατόπου δημάρχους. Στη Γορτινία ένας ονόματι Ιερεμίας Φούντας επίσκοπος προσκύθηκε αυτός να πάρει μέρος να ορκίσει τους. Εκεί λοιπόν κάποιος βρέθηκε, φαίνεται θα ήταν αριστερός τι θα ήταν και είπε εγώ δεν ορκίζομαι. Γύρω από αυτό το γεγονός λοιπόν να διαβάσουμε την αλήθεια πώς έγινε το, πώς έγινε το πράγμα. Με γενναιότητα και εκκλησιαστική ορθόδοξη λεβεδιά, ο Μητροπολίτης Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμίας δεν άφησε αναπάντητη την προσβολή κατά της Εκκλησίας που εκφράστηκε από παρευρισκόμενο άθεο στην τελετή ορκομοσίας του νέου Δημάρχου Ορδινίας κυρίου Γιαννόπουλου. Ένα σημαίνον μέλος της τοπικής εκκλησίας, περιφρονώντας την παρουσία του ιερού κλήρου, είπε ότι δεν χρειαζόταν τους ιερείς, γιατί κατά κανονισμό δεν προβλέπεται η παρουσία του αρχιερέως και των ιερέως στην ορκομοσία. Έτσι είπε ένας από αυτούς που ήταν εκεί μέσα. Δεν χρειάζεται. Τα περιφρονητικά για τον Ιερό Κλήρο, αυτά λόγια, λεχθέντα μάλιστα σε επίσημη στιγμή και ενώπιον τόσου πλήθους, εξόργησαν τον Μητροπολίτη κύριο Ιερεμία. Έχει έρθει και έχει μιλήσει στη αίθουσα Λατζή. Αυτό σε πείραξε Κύριε, εσένα η παρουσία των ιερέων. Εμείς οι ιερείς και οι αρχιερείς αγωνιστήκαμε για να υπάρχει ελεύθερη πατρίδα και να κινείσαι εσύ ελεύθερος. Και λέγονται αυτά τα λόγια χριστιανοί εδώ στη Δημητσάνα, τον τόπο της γέννησης του Πατριάρχου Γρηγορίου, που κρεμάστηκε στην Αγία Σοφιά έξω από την Εκκλησία, ο Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος, ο Πατριάρχης, που κρεμάστηκε για την πίστη και την πατρίδα. Ντροπή σε μερικούς και πάλι ντροπή τους που βάλθηκαν να κάνουν την Ελλάδα μας άθεη. Δεν θα τους αφήσουμε. Εγώ εδώ που ήρθα εμπνέομαι από το σκηνή του Πατριάρχου Γρηγορίου. Βλέπει μπροστά του το σκηνή που τον κρεμάσανε στην Κωνσταντινούπολη. Με εμπνέει το σκηνή. Και θέλω να γίνω αγωνιστής. Θέλω να γίνω τρελός για την πίστη του Χριστού την Αγία. Βλέπετε. Να γίνω τρελός. Λέγαμε προηγουμένως. Τρέλα είναι ο χριστιανισμός. Κορόιδα σε πούνε. Βρε κορόιδο για τον Χριστό κορόιδο. Δεν θέλουμε τον Χριστό κορόιδο.
Ότι του λέγανε, το χτυπάγανε στο σβέρο και του λέγανε, πες με, ποιος σε χτυπάει, τι του κάνανε. Να ξέρετε και να μάθετε, λέει ο επίσκοπος στη συνέχεια, ότι εδώ στην Μισάνα έχετε ένα τρελό δεσπότη που δεν θα μείνει απαθής σε ανθρωπάκια και σε νάνους. Τα ακούτε? Που θέλουν να τα βάλουν με την Αγία πίστη μας. Απάντηση στον άθεο και σε κάθε άθεο. Και να ξεριζώσουν την αγάπη μας στον Χριστό και την Παναγία, που μας άφησαν ως πρίκα οι πατέρες μας. Εγώ είμαι τέκνον ήρωος, ο επίσκοπος λέει, εγώ είμαι τέκνον ήρωος, αλβανικών ωραίων. Ο πατέρας του είχε πέσει στα αλβανικά βουνά. Είχαμε σε ηλικία 18 ετών βρεθεί μαζί στο Καντιώτη το οικοτροφείο και κοιμόμαστε μαζί. Η μητέρα του έφτιαχνε φαγητά και πέρα, χείρα ήτανε, και ήταν και αυτό σε και ένα παιδάκι εκεί πέρα που ζήσαμε, ναι. Και είχαμε μάθει ότι ο πατέρας του είχε σκοτωθεί και ήταν ορφανός. Και το λέει τώρα, το μνημονεύει εδώ πέρα, αλβανικών ωραίων. Και δεν σκοτώθηκε παλικάρι 25 ετών στα αλβανικά βουνά ο πατέρας μου, για να έρχεται αυτός ο Κύριος να περιφρονεί εδώ δημόσια τον Ιερό Κλήρο. Αφού λοιπόν κατά τα λόγια του Κυρίου αυτού, και τα οποία δεν άκουσα κανένα από εσάς να διαμαρτυρηθεί, δεν άκουσε κανένα από τους γύρω να διαμαρτυρηθεί, αφού δεν χρειάζονται ιερείς στην ορκομοσία, διαμαρτύρομαι και εξέρχομαι από την αίθουσα και δίνω εντολή σε όλους τους ιερείς και τους μοναχούς να φύγουν και αυτοί από την αίθουσα. Να ακούσουμε λίγο. Και απευθυνόμενος στους ιερείς και τους μοναχούς είπε, μπρος, μπρος πατέρες, όλοι να φύγουμε αφού μας περιφρονούν. Τότε όλο το πλήθος ηλεκτρίστηκε από τη σκηνή και, και διαμαρτυρήθηκε απαιτώντας να εξέρθει τις αιθούσεις ο δυστυχής άθεος. Μπρος εσύ έξω, του είπα, φύγε εσύ, είπα. Και όχι ο επίσκοπος, και όλοι οι πρώοι δήμαρχοι και οι άρχοντες και ο νέος δήμαρχος και ο λαός έπεσαν επάνω στον δεσπότη και του ζητούσαν συγγνώμη και το συμβάν. Από την αίθουσα και παρακαλούσαν να μην εξέρθει από την αίθουσα ο επίσκοπος και οι κληρικοί. Τελικά ο επίσκοπος και οι ιερείς παράμειναν στην αίθουσα. Από το συμβάν βεβαιώθηκε ότι στη Γορτινία καταπνίγονται από τον ίδιο καταπνίγονται από τον ίδιο το λαό και τους άρχοντές τους οι ακουόμενες αθεϊστικές ιδέες. Και θέλω να πω το εξής, ότι η Εκκλησία μας έχει δύναμη, τεράστια δύναμη. Ήμουνα πάλι παλικαράκι και είχε συμβεί κάτι στην Αθήνα παρόμοιο, και τότε ο Καντιώτης ήταν όχι επίσκοπος, ήταν αρχιμανδίτης. Και παράγγελνε στον αρχιεπίσκοπο Αθηνών και του λέγε, «Κούνα την πατερίτσα», του λέγε, γιατί η πατερίτσα μοιάζει σαν τον βρυχισμό του λιονταριού. Όταν βρυχάτε το λιοντάρι, όλα τα μικροζωάκια κρύβονται. Τέτοιοι είναι αυτοί που μιλάνε εναντίον της Εκκλησίας. Τι είπε εδώ πέρα, Νάνος τον ονόμασε. Μακάρι να έκανε το ίδιο και ο αρχιεπίσκοπος. Αλλά εν αντιθέσει με την περίπτωση αυτή που πέφτει όπως φέρθηκε ο Μητροπολίτης, έκανε σε μια καρέκλα, όρκησε τους μισούς. Όρκησε το κακλαμάνι και όλους τους υπόλοιπους και οι άλλοι πιστεύουν στον Δεν ακούγεται καθόλου, αγαπητέ μου. Δεν υπάρχει σαν φωνή. Όχι, θα έπρεπε να φύγει. Να πει εγώ φεύγω. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό. Όχι να κάτσει να υποστεί το θέατρο του παραλόγου. Δεν γίνεται. Άκουσα να σου πω κάτι. Τα φαινόμενα αυτά υπάρχουν πάντοτε. Στην Εκκλησία μέσα, όπως υπάρχει και το φαινόμενο του Φούντα. Του Φούντα. Τελείωσε. Και ο Χρυσόστομος ήταν ένας και πήρε εξορίες δύο φορές. Ο Αγίος Αθανάσιος γιορτάζει αύριο. Κάποιοι πέρασε την καρέκλα του. 16 χρόνια στην εξορία ο Αγίος Αθανάσιος γιορτάζει αύριο. Κάποιοι θέλουν την καρέκλα του και δεν κάνουν τις κινήσεις. Επαναληπτικά. 16 χρόνια. Κάποιοι δεν υπολογίσουν την καρέκλα του, ξέρουν τι θα υποστούν και μιλάνε. Και είναι ο Θεός μαζί του. Και άμα πεθάνουμε το βράδυ, τι γίνεται, μου λες. Το βράδυ τι γίνεται, τι απολογία δίνουμε. Ένα την προσευχή μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, που εν της ουρανής, μεγεστείτε το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, και ηγείτε το θέλημά σου,
ο όσοι ουρανό και τη γη, τον άρχον ημών των αντιούσεων, δώσει ημί σήμερα και άφεση ημί τα οφειλήματα ημών, ω και ημί αφίευεν τη οφειλέτη ημών. Και μη ενέχει ημά πειρασμών, αλλά ρίχνει ημά τα κοντιού. Η εφόρ των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Λοιπόν, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Στον δρόμο πηγαίνουμε.